Φίλες, φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καινούργοι, παλιοί συνδρομητές, σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Καλώς ήρθατε, ελάτε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι μια πρεμιέρα βέβαια. Θα κάνουμε και live, αλλά να κάνουμε και μια πρεμιέρα γιατί με βόλευε αυτή την περίοδο. Αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα μας. Είναι η υλοποίηση της ευχής. Θα δείτε πώς με συγκεκριμένο τρόπο, μέσα από πολύ ωραίες κάρτες, μπορούμε να πάρουμε έμπνευση. Θέλω όμως να σας ευχαριστήσω και για κάτι άλλο. Έχει γίνει κάτι ωραίο με το κανάλι. Δεν θα το ενεργοποιήσω για την ώρα, γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ έχω ψάξει και δεν το ξέρω. Το YouTube λοιπόν μου έδωσε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσω τη συνδρομή. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί, αν θέλω, να δημιουργήσω κάποια επίπεδα συνδρομών. Πώς είναι που πληρώνουμε, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία 5 ευρώ, 6 ευρώ, 7 ευρώ ανάλογα με το πακέτο που έχει ο καθένας, κάτι ανάλογο και με το κανάλι. Δηλαδή, κάποιος να πληρώνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ το μήνα, κάποιος να πληρώνει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα, αλλά θα έχει και διαφορετική πρόσβαση σε διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει κάποιο live το οποίο να είναι μόνο για λίγους, να είναι ένα ρίξιμο μόνο για αυτούς που είναι με συνδρομή κτλ. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσω σε κάτι τέτοιο. Εγώ απλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την επιτυχία του καναλιού, η οποία μέσα από εσάς, μέσα από τη δική σας συμμετοχή και την αγάπη σας, αυτό το κανάλι γνωρίζει μια εξαιρετική, θα έλεγα, άνοδο. Και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Το κανάλι συνεχίζει όπως έχει. Θα κάνουμε τα live μας, θα κάνουμε τις πρεμιέρες μας, συγγνώμη, θα κάνουμε τα βίντεό μας, θα κάνουμε τα άρθρα μας, θα κάνουμε ωραία πράγματα. Θα μιλάμε, θα γελάμε, θα προβληματιζόμαστε, θα λέμε εδώ ό,τι είναι, θα μου στέλνετε email, θα σας απαντάω, θα μου στέλνετε στο Messenger μηνύματα, θα σας απαντάω. Θα μου λέτε γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί συμβαίνει έτσι. Και η ζωή προχωράει και όλα είναι ok. Λοιπόν, ελάτε όμως να πάμε στο θέμα μας τώρα, το οποίο είναι η υλοποίηση της ευχής. Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια σας ξεκινήσω να σας πω λίγο 2-3 πράγματα. Πριν πολλά χρόνια είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο από έναν Αμερικάνο, Τεξανός ήταν, ο οποίος έκανε τότε, γιατί είχα κάνει εγώ NLP, νευρογλωσσικό προγραμματισμό, ήταν ο μόνος, τουλάχιστον εγώ αυτόν είχα βρει, δεν είχα βρει άλλον, ο μόνος ο οποίος έκανε συγχρόνο, συνδύαζε νευρογλωσσικό προγραμματισμό με ταρό. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, λοιπόν, αλλά κυρίως πλήρωσα να δω το μάθημά του, διότι έκανε την υλοποίηση ευχής, νευρογλωσσικό προγραμματισμό δηλαδή, με ταρό και μέσα από κάποιους κανόνες που έχουν τα NLP. Λοιπόν, και τα έκανε με τέτοιο τρόπο, έκανε πολλές θέσεις, έκανε έτσι σαν ένα κύκλο, ας το πούμε, σαν το ρολόι, πήγαινε αντίθετα όμως, 12 θέσεων, ταρό 12 θέσεων, στα οποία όμως μπορούσαν να φτάσουν και 24 θέσεις. Δηλαδή, φανταστείτε 24 κάρτες ταρό κάτω. Λοιπόν, αλλά ήτανε πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις, πολύ συγκεκριμένα τα θέματα, βγαίνανε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πραγματικά αυτό με είχε εντυπωσιάσει, διότι έβλεπα πόσο βαθύ είναι και πόσο πραγματικά αναλυτικό και πολύ καλό. Αυτός βέβαια είναι μουρλάρας, έτσι μην το συζητώ. Έχει κανάλι στο YouTube, δεν ξέρω τώρα αν το έχει κλείσει, κάποια στιγμή τον έψαχνα, δεν ξέρω, γιατί έχω κάνει τα like στα βίντεο του. Ο οποίος είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τύπος, βρίζει ασυστόλος, αμερικάνικα έτσι, έτσι μιλάει ακριβώς. Λοιπόν, και βρίζει, δεν μπορεί να φανταστείτε. Όταν τον είχα πρωτογνωρίσει, λέω ρε παιδί μου, καλά, είναι δυνατόν τώρα αυτό, ταρό, βρίζει, κάνει, εντάξει, τέλος πάντων. Ειδικευόταν σε αυτό το κομμάτι, αλλά σε αυτό που έκανε όμως πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Λοιπόν, ελάτε τώρα στα δικά μας να σας πω. Εγώ δεν θα κάνω με 24 φύλλα, με 24 χαρτιά, διότι θα ξενυχτήσουμε. Θα χρειαστώ και πολύ μερέντα. Λοιπόν, να χαριτολογήσουμε λίγο, να γελάσουμε. Θα το κάνω με. Θα δείτε, θα είναι 3 χαρτιά πάνω στη σειρά, από κάτω άλλα 3 χαρτιά που θα είναι επιλογές. Θα σας το εξηγήσω, θα το δείτε. Θα εξετάσουμε 4 βασίλισσες συγχρόνως με 4 βασιλιάδες. Γιατί έτσι γίνεται. Η υλοποίηση λοιπόν της ευχής έρχεται να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα βάλουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα για να είναι πολύ συγκεκριμένο και να είναι και πολύ ξεκάθαρο προς εσάς. Η όλη έννοια, ξέρετε ποια είναι στην υλοποίηση της ευχής? Είναι η κινητοποίηση, είναι το κίνητρο, είναι η ελπίδα, είναι η θετική ενέργεια, είναι η νέα δυναμική που μπορεί να ξυπνήσει μέσα σας. Τότε θα ξεκινήσετε να υλοποιήσετε την ευχή σας.
Τώρα βέβαια πρέπει, όπως λένε και τα ταρό, λέει και μια συγκεκριμένη κάρτα, δεν πρέπει να ονειροβατούμε, να είναι και υλοποιήσιμες αυτές οι ευχές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν κάποιος κάποια επιθυμεί μια επανασύνδεση, διακαώς και θέλει πάρα πολύ, αλλά ο άλλος σύντροφος ή η άλλη σύντροφος, η κοπέλα ή ο άντρας που ενδιαφέρεται, η ψυχή του, προσέξτε, η ψυχή του, η καρδιά του, η πρόθεσή του και το μυαλό δεν είναι διαθέσιμα, δεν σκέφτονται προς τα εκεί, αν δεν υπάρξει και ο συντονισμός αυτών των πραγμάτων, τότε η επανασύνδεση ή οτιδήποτε άλλο εσείς εύχεστε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ένα κλειδί θα σας δώσω τώρα εδώ. Όλες οι καταστάσεις που βιώνουμε έχουν μέσα σκέψεις, πνεύμα, καρδιά, ψυχή, πρόθεση. Ακόμα και ένα αντικείμενο, ακόμα και ένα αυτοκίνητο, ακόμα και μια ηλεκτρική συσκευή, ακόμα και μια κατάσταση. Πόσο δε μάλλον όταν έχει να κάνει κυρίως και με ανθρώπους. Εκεί πλέον τα συστήματα, τα δικά σας με τον άλλον ανθρώπων έρχονται, εμπλέκονται και μετά ή ξεκαθαρίζουν ή πηγαίνουν καλά ή πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα. Ανάλογα τώρα με το προσωπικό σχέδιο του καθενός, ανάλογα με τις δονήσεις, ανάλογα με τις ενέργειες. Θα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ όμορφες κάρτες, πολύ ιδιαίτερες, εξεζητημένες, που τις έχω ξαναβγάλει βέβαια στο κανάλι, είτε μαζί είτε ξεχωριστά, και θα σας δώσει τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, πιστεύω, ελπίδα και αισιοδοξία. Λοιπόν, αρκετά είπα, να πω και το εξής. Όσον αφορά στην υλοποίηση της ευχής, το σημαντικό είναι να καταλάβει κάποιος πού βρίσκεται στην πραγματικότητα, τι πρέπει να αφήσει ίσως και να θυσιάσει για να πετύχει το στόχο, γιατί έτσι γίνεται. Ισχύει ένας νόμος όπου λέει, του καρμικός είναι βέβαια, που σημαίνει θυσιάζω κάτι αλλά κερδίζω κάτι. Αυτό ισχύει ακόμα και στη σημερινή ζωή και στην πραγματικότητά μας, στην καθημερινότητα. Και επίσης το άλλο κλειδί είναι τι πραγματικά αφήνω πίσω για την επίτευξη του στόχου, για να επικεντρωθώ στο στόχο. Και μετά τρεις επιλογές που θα τις δείτε. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Σας εύχομαι καλές διαδρομές να έχουμε στα ταρό, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είμαι και εγώ μαζί σας μέσω του chat και ελάτε, πάμε για να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε λοιπόν με το βασιλιά και τη βασίλισσα γης. Εδώ λοιπόν τώρα πάμε να εξετάσουμε τα ερωτήματα, δηλαδή τι κρύβεται εδώ πίσω, ποια είναι τα τρία ερωτήματα και οι τρεις επιλογές θα επιλέξετε. Είναι τρεις επιλογές. Είναι σαν διάλεξε μια κάρτα εδώ. Και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Η πρώτη λοιπόν κάρτα είναι πού βρίσκομαι. Τι γίνεται. Και η πρώτη κάρτα είναι οι εραστές. Βρίσκομαι σε έναν χωρισμό. Βρίσκομαι σε μια επανασύνδεση. Ή βρίσκομαι σε μια αναζήτηση ενός συντρόφου ή μια συντρόφου. Ή ακόμα, μήπως βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε επιλογή που πρέπει να επιλέξω το ένα ή τον άλλον, τη μία ή την άλλη. Ή επίσης οι επιλογές δεν έχει να κάνει μόνο με πρόσωπο, μπορεί να έχει να κάνει και με μια κατάσταση. Δηλαδή, να επιλέξω να μείνω ή τελικά να φύγω, να αλλάξω, να προχωρήσω. Το επόμενο ερώτημα είναι τι πρέπει να αφήσω πίσω, τι πρέπει να αφήσω για να φτάσω στο στόχο. Αφήνω πράγματα. Αφήνω, ίσως πρέπει να αλλάξω τόπο. Ίσως πρέπει να μετακινηθώ. Ίσως πρέπει να προχωρήσω. Ίσως πρέπει να αφήσω το παρελθόν μου εντελώς πίσω και με ηρεμία μυαλού, με ηρεμία ψυχής και καρδιάς, να προχωρήσω για κάτι άλλο διαφορετικό. Όμως εδώ σημαίνει ότι αφήνω κάτι, θυσιάζω κάτι για να φτάσω στο στόχο μου. Αφήνω ένα παρελθόν εδώ. Αφήνω κάποια πράγματα πίσω. Πολύ ενδιαφέρον. Η τρίτη κάρτα είναι το τρίτο ερώτημα. Τι πραγματικά αφήνω πίσω για την επίτευξη του στόχου. Και στην ουσία ξέρετε τι είναι αυτό που αφήνουμε. Ξέρεις τι είναι βασιλιά και βασίλισσα γης, τι αφήνεις πίσω. Τη μιζέρια. Τη ζητιανία της αγάπης, τη μιζέρια της αγάπης, τη δυσκολία στα οικονομικά, την στέρηση αν θέλεις, σε πολλά πράγματα. Ακόμα και στην ίδια την πνευματικότητα, ακόμα και στο ίδιο το φως. Διότι αυτό που δεν βλέπει αυτή η φιγούρα είναι το φως
πίσω που έχει και φωνάζει, αλλά το φως όμως δεν είναι παρεμβατικό. Προσέξτε, το φως δεν είναι παρεμβατικό. Το σκοτάδι είναι. Το φως απλά υπομένει. Το σκοτάδι παρεμβαίνει. Μιλάμε με συμβολισμούς. Αλλά εδώ σημαίνει όμως ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσεις και να αφήσεις αυτή τη φιγούρα πίσω σου και να προχωρήσεις. Μάλλον έχεις ήδη φύγει, έχεις ήδη ξεκινήσει. Και τώρα, εδώ, παίζει ρόλο τι θα επιλέξετε. Ποιο είναι το δικό σας μονοπάτι. Διότι ναι, μεν ο βασιλιάς και η βασίλισσα βγήκανε κάποια κοινά ερωτήματα, αλλά το μονοπάτι του καθενός είναι διαφορετικό. Και πάμε να επιλέξουμε και να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό είναι το 1, το 2, το 3. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, είναι αυτές εδώ πέρα οι πανέμορφες κάρτες. Είναι αρκετές. Θα πάμε μία-μία να δούμε τα μηνύματα για έμπνευση και τι χρειάζεται για να υλοποιήσετε το στόχο σας, όποιος και να είναι αυτός, για να υλοποιήσετε την ευχή σας, το στόχο σας, το σκοπό σας. Το πρώτο πράγμα που βγαίνει είναι ότι χρειάζεται να συντονιστείτε με εκείνες τις δονήσεις όπου σας κάνουν να αισθάνεστε ότι το μυαλό, το σώμα, η καρδιά, η ψυχή, το πνεύμα τραγουδάνε σε αρμονία. Είναι μια πρόσκληση από το σύμπαν ώστε να εκφράσουμε στους εαυτούς μας τη χαρά, τη χαρούμενη διάθεση, τη γιορτή και την αυθονία, αλλά και τα πλούτη που προσφέρει το σύμπαν. Το σύμπαν όμως, τα πλούτη που προσφέρει. Δεν είναι μόνο ύλη, δεν είναι μόνο υλικά. Είναι πνευματικά, είναι της καρδιάς, είναι της ψυχής. Ό,τι σημαίνει αυτόν για το καθένα, για εσάς. Αλλά εδώ έχουμε έναν καταπληκτικό συντονισμό. Αυτή είναι η πρώτη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα είναι η κάρτα της ψυχής και έχει να κάνει με το χιούμορ. Πολλές φορές όταν μας συμβαίνουν περίεργα πράγματα ή παράξενα πράγματα ή δυσκολίες, το γέλιο, το χιούμορ, ακόμα και το κοινικό χιούμορ ή το φλεγματικό χιούμορ μπορεί να βοηθήσουν μια κατάσταση για τον εαυτό μας. Εδώ λέει ότι επιλέγουμε να δούμε την αστεία και πιο ελαφριά πλευρά της ζωής. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι ένα κοσμικό ανέκδοτο. Η επόμενη κάρτα είναι η κάρτα της Σελήνης και λέει ότι έρχεται με Άρη τώρα στο κρυό, φυσικά και δεν ερχόταν, έτσι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν εδώ ο Άρης με απίστευτη δύναμη, στον κρυό δηλαδή, ο κρυός έρχεται, συγγνώμη, εντάξει, και σε συνδυασμό με τα αστρολογικά με τον Άρη, έρχεται. Εδώ τώρα κλάιμαξ, στα αγγλικά σημαίνει οργασμός. Σας το εύχομαι. Γιατί νομίζω τελικά ότι και εκεί είναι μία λύση στα προβλήματα. Πέρα από την πλάκα όμως, ένας οργασμός δεν είναι μόνο σεξουαλικός, δεν είναι μόνο ερωτικός. Είναι η χαρά, η ευχαρίστηση, ένα καλό φαγητό, ένας καλός λόγος, ένα καλό ποτό, ένα καλό γλυκό θα έλεγα εγώ επίσης, ένας καλός φίλος, μια καλή φίλη, άνθρωποι οι οποίοι μας εμπνέουν και πραγματικά μέσα η καρδιά μας, το σώμα μας όλα αντιδρά πάνω σε αυτή τη μεγάλη ευχαρίστηση που περνάμε καλά και είμαστε ασφαλείς κοντά τους. Η επόμενη κάρτα είναι να μας διδάξει την ισορροπία. Έρχεται και λέει εδώ ότι για να υλοποιήσεις το στόχο σου, τα κάνεις όλα αυτά, χρειάζεσαι όμως και ισορροπία και υπομονή. Ναι, θα χρειαστείς συνεργασία. Ναι, θα χρειαστείς μετριοπάθεια. Ναι, μπορεί να συμβαστείς κάποιες στιγμές, διότι η ζωή θα σε κάνει να συμβαστείς. Όσο κι αν εσύ νομίζεις ότι είσαι ο επαναστάτης ή η επαναστάτρια και ο ανένταχτος. Περίμενε όμως την κατάλληλη στιγμή και τα θαύματα πραγματοποιούνται. Η επόμενη κάρτα είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα, η οποία έχει να κάνει με τον detective ή την detective. Τι σημαίνει όμως αυτή η κάρτα, είναι μια αλχημική κάρτα, ιδιαίτερη κάρτα, γι' αυτό σας είπα θα βγάλω όμορφες κάρτες. Εδώ λέει ότι υπάρχουν κάποιες απίστευτα δυνατές ικανότητες της παρατήρησης και του ενστίκτου, όπου εδώ εσείς αναζητάτε την αλήθεια. Είστε ο αναζητητής ή
η ερευνήτρια, ας το πούμε, η αναζητήτρια, ας το πω έτσι ελεύθερα, της αλήθειας. Είναι αυτά τα οποία εσείς θέλετε να αντιληφθείτε και να βρείτε τις βαθύτερες αλήθειες που συμβαίνουν στη ζωή. Η επόμενη κάρτα είναι μια αριθμολογική και είναι ότι έρχεται μια αρμονία όσον αφορά στο χώρο σας. Χρειάζεστε εσείς στο χώρο σας την αρμονία για να μπορέσετε να προοδεύσετε, να μπορέσετε να προχωρήσετε και να κάνετε όλα αυτά. Το έχετε ανάγκη αυτό. Για να δούμε εδώ, φαίνεται, δεν φαίνεται, δεν πειράζει, θα τη βάλω εδώ πέρα που έχει κενό. Η επόμενη κάρτα είναι η κάρτα του φωτός. Έτσι λέγονται αυτές, είναι πολύ όμορφες κάρτες και εδώ μας μιλάει για την εποχή του φωτός. Ό,τι εκπαιδευόσουνα, για να φέρω να φαίνονται πολύ όμορφα εδώ, εκπαιδευόσουν ίσως και μια ολόκληρη ζωή η ψυχή σου, προτού έρθει σε αυτή την ενσάρκωση, εκεί που βρισκόταν σε όποια διάσταση και κατάσταση, εκπαιδευόταν μέσα από έναν ιδιαίτερο τρόπο για να έρθει εδώ, σε αυτή τη γη, για να σπείρει και να φωτίσει το φως. Εντάξει, αγαπημένοι μου, το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι είστε εργάτες του φωτός, να το πω έτσι. Η επόμενη κάρτα είναι πολύ παράξενη και ιδιαίτερη και έρχεται να μας μιλήσει για το πεπρωμένο. Έρχεται να μας μιλήσει για τα αρχαία διδάγματα από παλιότερες ψυχές, από άλλες ψυχές ή και συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν προκειμένου να βρείτε το πεπρωμένο σας και να βρείτε γιατί έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο και να πετύχετε το σκοπό σας. Η επόμενη κάρτα είναι μία από το σύμπαν, που λέει ότι από τη στιγμή που θα αγκαλιάσω, λέει, την ειρήνη και θα την νιώσω μέσα μου και θα αφαιθώ, θα παραδοθώ σε αυτήν, τότε το αποτέλεσμα είναι ότι το σύμπαν θα μας ανταμείψει μέσα από μία πραγματικότητα και ειλικρίνεια για τη δουλειά την καλή που έχουμε κάνει. Και είναι τη στιγμή όπου το σύμπαν, ο κόσμος, πιάνει δουλειά για μας. Ένα ιδιαίτερο μυστικό μήνυμα για εσάς. Και η τελευταία κάρτα είναι το χέρι του Ερμή. Και έχει να κάνει με την δραστηριοποίηση. Δηλαδή, θα πρέπει, αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες εσείς, να δραστηριοποιηθείτε, να βάλετε σε πράξη τα σχέδιά σας, όποια και να είναι αυτά, όποια και να είναι αυτή η υλοποίηση, ό,τι και θέλετε να κάνετε, για να προχωρήσετε στη ζωή σας. Πολύ όμορφα μηνύματα. Τα αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα, προτού πάω στη δεύτερη επιλογή, όσους από εσάς έχετε, από εσάς, μπερδεύτηκα, δεν πειράζει, από εσάς έχετε επιλέξει το δεύτερο πακετάκι. Πάμε στο δεύτερο πακέτο, λοιπόν. Για εσάς που επιλέξατε το δεύτερο πακέτο, ο πρώτος συντονισμός είναι ότι δείχνουμε την εμπάθειά μας, τη συμπάθειά μας μάλλον, την καρδιά μας να ανοίγεται και να υποστηρίξουμε και να είμαστε κοντά στους άλλους ανθρώπους που μπορεί να χρειαστούν τη δική μας διαδικασία επικοινωνίας μαζί τους ή τη δική μας υποστήριξη και να τη δώσουμε απλόχερα. Εδώ έχει να κάνει με το πνεύμα πάνω στην ύλη, ώστε η άνευ όρων αγάπη μπορεί να ρέει απρόσκοπτα από την πηγή μέσα από την καρδιά μας και στη συνέχεια στον κόσμο και στους ανθρώπους τους οποίους αγαπάμε και τους θέλουμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα, λοιπόν, ότι για να πετύχετε χρειάζεστε αγάπη. Αγάπη και την υποστήριξη τη δική σας απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Και βέβαια, στο ερώτημα είναι ότι εγώ δίνω, μόνο δίνω, είναι ότι αν δίνεις, θα πάρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρεις. Μία κάρτα από την ψυχή έχει να κάνει με την ειλικρίνεια. Λέει εδώ ότι πολλές φορές δεν είναι αναγκαίο να περιμένουμε από τους άλλους να είναι ειλικρινείς. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε εμείς ειλικρινείς και όχι οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να λένε του κόσμου τα ψέματα. Οι άλλοι μπορεί να είναι παραμυθάδες. Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς να μην προδίδουμε την ψυχή μας. Και επειδή βγήκε σε εσάς το νούμερο 2, σημαίνει ότι το κάνετε. Είστε απόλυτα ειλικρινείς με τον εαυτό σας, αλλά και με τους άλλους σε όλα τα επίπεδα. Μία επόμενη κάρτα είναι
από τις Πανσελίνου εδώ, ότι τα συμπεράσματα είναι, μάλλον όχι μόνο τα συμπεράσματα, αλλά και τα αποτελέσματα, αλλά και οι στόχοι σας είναι μέσα στη δική σας δικαιοδοσία. Είναι στην ενέργειά σας, είναι πολύ κοντά στο να πετύχετε. Η επόμενη όμορφη κάρτα έχει να μας κάνει ότι ναι, έχετε περάσει εγκατάλειψη, έχετε περάσει δυσκολίες, όμως είναι το τέλος, όπως λέει και εδώ πέρα, μιας φάσης δύσκολης, έρχεται καιρός για μια πνευματική μεταμόρφωση, αλλά και για να προχωρήσεις μπροστά. Αρχάγγελος Αζραήλ. Το 13 στην Ταρό, την κλασική, έχει να κάνει με το θάνατο. Εδώ μιλάει για μεταμόρφωση. Μιλάει για ολοκληρωτική αλλαγή, ακόμα και αλλαγή συμπεριφοράς. Προσέξτε. Όχι αλλαγή χαρακτήρα, αλλαγή συμπεριφοράς για να προχωρήσουμε. Να αλλάξετε πώς αντιδράτε στο ερέθισμα. Η επόμενη ιδιαίτερη κάρτα είναι η ομορφιά της παρέας. Έχει να κάνει με την αφοσίωση, έχει να κάνει με τον όχι εγωισμό, έχει να κάνει με την αγάπη των ανθρώπων και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και εδώ πέρα. Φιλίες, φίλοι, άνθρωποι κοντά σας, οι οποίοι πραγματικά σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Αγκαλιάστε τους, αφήστε τους, αυτή η ενέργεια της αγάπης θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να ξεκλειδώσετε πάρα πολλά πράγματα. Η επόμενη κάρτα είναι ότι χρειάζεστε να ξεκουράζετε. Η φύση, η μουσική, το να είστε κοντά στη φύση, να περπατάτε, είναι κάτι το οποίο εσάς θα σας δημιουργήσει θετικές δονήσεις, θα σας ξεκουράσει και θα σας ανανεώσει για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι που εσείς έχετε επιλέξει. Μία κάρτα λοιπόν του φωτός είναι ότι είστε η δέσμη φωτός, είστε η κολόνα φωτός και ότι ανεβαίνει η δόνησή σας. Είστε εσείς ο μύστης ή η ιερωμένη ή η μεγάλη αίρια, ας το πούμε, όπου γνωρίζει πάρα πολύ καλά πράγματα μέσα από εμπνεύσεις και μέσα από το φως, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που εσείς χρειάζεται να υλοποιήσετε και μπορείτε να τα υλοποιήσετε. Η επόμενη όμορφη κάρτα που είναι από το σύμπαν είναι ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα πιο σεξι, τίποτα πιο όμορφο από μία αυθεντική αλήθεια. Κοιτάξτε πώς από διαφορετικά ντεξ συντονίζονται αυτές οι κάρτες. Αλήθεια λοιπόν, η αλήθεια της ψυχής σας, η αλήθεια της καρδιάς σας, η οποία απλόχερα πρέπει να λέγεται και να μην φοβάστε. Η επόμενη ιδιαίτερη κάρτα είναι ότι στη ζωή πρέπει να μάθουμε ότι κάποια πράγματα φτάνουν στο τέλος τους. Αναμνήσεις, ίσως κάποιοι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, τους βλέπετε στον ύπνο σας, σας επισκέπτονται με έναν πολύ ιδιαίτερο και με πολύ αγάπη τρόπο όμως, μέσα από το φως, αλλά να γνωρίζετε όμως, και δεν είναι κοινικό αυτό που λέμε, η ζωή είναι ένας αέναος κύκλος. Γέννηση, ζωή, θάνατος. Και ξανά από την αρχή. Και αυτός ο κοσμικός νόμος ισχύει όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο χρόνος δεν έχει σημασία για το σύμπαν. Γέννηση, ζωή, θάνατος για το σύμπαν μπορεί να είναι δισεκατομμύρια χρόνια, για εμάς μπορεί να είναι κάποιες δεκάδες χρόνια. Όμως, αυτή η ολοκλήρωση έρχεται με αυτό το πορτοκαλί γύρω-γύρω περίγραμμα, έχει να κάνει ότι να χαρείς τη ζωή τώρα που μπορείς. Αυτό για ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Και η επόμενη όμορφη κάρτα είναι βεβαίως είναι το χέρι του Κρόνου που έρχεται να μιλήσει για θεραπεία. Έρχεται να μιλήσει ότι αυτή την περίοδο εσείς βρίσκεστε και σε μια ιδιαίτερη θεραπεία ο καθένας μέσα από το δικό του κομμάτι, μέσα από το δικό του μονοπάτι για να μπορέσει να θεραπευτεί. Το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε στην επόμενη επιλογή. Και πάμε λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, στην επόμενη επιλογή, στην τρίτη επιλογή, για όσους από εσάς επέλεξαν το τρίτο πακέτο. Η πρώτη κάρτα που έρχεται εδώ πέρα είναι ο συντονισμός, είναι η διακοή, αλλά είναι η ικανότητά μας να εναρμονιζόμαστε με τις δονήσεις της καρδιάς και του μυαλού και μέσα από αυτή την ικανότητα να δημιουργούμε την πραγματικότητα την οποία θέλουμε. Όταν συντονίζεται μαζί μυαλό και καρδιά, δημιουργούν μια συγκεκριμένη δόνηση με την οποία μπορούν να φτιάξουν
την πραγματικότητα. Αυτό ήταν και το μυστικό, το βιβλίο που είχε βγει και είχε γίνει και τόσο ντόρος, αλλά δεν δόθηκε και τόσο πολύ σημασία, μάλλον δεν έδωσε το ίδιο τόσο πολύ σημασία σε κάποια πολύ ιδιαίτερα κλειδιά. Πρέπει όλα τα ενεργειακά μας κέντρα να είναι συντονισμένα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και η πραγματικότητα αυτών των οποίων εμείς θέλουμε και επιθυμούμε να υλοποιήσουμε. Το επόμενο είναι ότι μαθαίνω μέσα πολλές φορές ότι ένας θάνατος, συμβολικός είτε πραγματικός, στην ουσία είναι το ξεκίνημα για κάτι καινούριο. Ένας καινούριος άνθρωπος γεννιέται μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τις δύσκολες αλλαγές. Αυτή είναι όμως η ζωή, αυτοί είναι οι κανόνες, αυτή είναι η καρμικότητα. Μπορούμε να αναγεννηθούμε? Ναι, μπορούμε. Μέσα από γεγονότα τα οποία μας τραυμάτισαν, σίγουρα μας αλλάζουν, όχι όμως δεν επιτρέπουμε να μας αλλοιώσουν. Βιώνουμε τον πόνο, διότι είναι μέσα στη ζωή και πρέπει να μην είμαστε αφελείς για να καταλάβουμε ότι ο πόνος αφορά όλους μας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε κάποιος χάσει το ζωάκι του, το σκυλάκι του, είτε χάσει έναν άνθρωπο. Ο πόνος μπορεί να είναι ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό που λέει αυτή η κάρτα και προέρχεται μέσα σαν ένα μήνυμα από την ψυχή, είναι ότι ναι, είναι αυτό που είδαμε, υπάρχει ένας αένος κύκλος, γέννηση, θάνατος και ξανά. Το κόλπο όμως εδώ, το κλειδί, είναι η αναγέννηση. Ξαναγεννιόμαστε, βρίσκουμε τη δύναμη, συντονιζόμαστε για να προχωρήσουμε και να βρούμε το πεπρωμένο μας που πρέπει να εξελιχθεί. Ένα επόμενο μήνυμα είναι ότι δείξε στον κόσμο τελικά ποιος πραγματικά είσαι, ποια πραγματικά είσαι. Οι δυνατότητές σου, η τύχη σου, η δύναμή σου, η διέστησή σου, η καρδιά σου, το μυαλό σου, οι αλλαγές, οι εσωτερικές που περνάς, οι αλλαγές που υπομένεις, όλα αυτά σε κάνουν έναν διαφορετικό άνθρωπο, όχι χειρότερο όμως, έναν πολύ καλύτερο άνθρωπο, έναν πολύ πιο όμορφο εσωτερικά άνθρωπο. Η επόμενη κάρτα είναι το 7 της γης. Λέει ότι βάζεις ναι τους σπόρους σιγά σιγά. Χρειάζεται υπομονή και δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τα πάντα. Δεν μπορείς να ανησυχείς για όλα. Ναι, είναι έτσι η κοινωνία μας, είναι έτσι ο κόσμος, είναι οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Αλλά αφού γκράσου λίγο, σκέψου, ανέλυσε λιγάκι, βάλε τους σπόρους στη γη και δες, οι σπόροι μιλάμε είναι συμβολικοί, και δες αυτοί οι σπόροι να ανθίζουν. Η επόμενη κάρτα είναι ο πρωτοπόρος. Το πάθος για δημιουργία, το πάθος να κάνεις πράγματα και να κάνεις κάτι το οποίο ίσως δεν έχει ξαναγίνει άλλη φορά. Ακούγεται μεγαλεπίβολο, ακούγεται ιδιαίτερο, αλλά εφόσον βγήκες αυτή εδώ πέρα την τρίτη επιλογή, σημαίνει ότι μπορείς να δοκιμάσεις, να ρισκάρεις και να δεις για πράγματα τα οποία δεν σκεφτόσουν παλιά. Αλλά ανέλυσε το πρώτα και μετά πάρε τις αποφάσεις. Η επόμενη κάρτα είναι, όπως είπαμε εδώ, η αναγέννηση. Πώς οι κάρτες εδώ διαφορετικά ντεξ συμπληρώνει μία την άλλη στο μήνυμά της. Rebirth, αναγέννηση. Να αναγεννηθείς πάλι. Να γίνεις, να φτάσεις να βρεις το πεπρωμένο σου. Να βρεις το δυναμικό σου, να ξεκλειδώσεις και να πετύχεις αυτά τα οποία θέλεις. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Σε ποιον προορισμό το σύμπαν σε καλεί? Ποιοι είναι αυτοί οι ιδιαίτεροι προορισμοί όπου σε καλούν? Να, ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται στοχασμό, διαλογισμό, αναγέννηση, να φύγεις και από εδώ, να προχωρήσεις, να πάρεις αποφάσεις. Να, ένα μήνυμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερο στοχασμό, διαλογισμό και ιδιαίτερη μελέτη για σένα. Διότι αυτό το ερώτημα θα το απαντήσεις εσύ, μόνο εσύ. Ή να το πω διαφορετικά, εσείς και μόνο εσείς και κανένας άλλος. Η επόμενη κάρτα του σύμπαν είναι ότι η ενέργειά μου δημιουργεί την πραγματικότητά μου. Και εκεί που εγώ συγκεντρώνομαι είναι αυτό το οποίο θα καταφέρω να υλοποιήσω. Συγκέντρωσε λοιπόν την ενέργειά σου. Συγκέντρωσε τη σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα συγκεκριμένο στόχο, σε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και δες τον σιγά σιγά να υλοποιείται. Αλλά συγκεντρώσου. Η επόμενη επίσης κάρτα είναι η ανάπτυξη.
αναπτύσσομαι, όπως είναι αυτό εδώ πέρα που έρχεται να συμπληρωθεί, σαν ένα μικρό σπόρος που σιγά 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 μεγαλώνει. Είτε αυτό έχει να πάρει, είτε αυτό έχει να κάνει, εδώ λέει emergency room, σημαίνει με γέννηση νέων πραγμάτων, είτε έχει να κάνει με εκπαίδευση, είτε έχει να κάνει με νέα, εντελώς νέα πράγματα στη ζωή μας. Γέννηση νέων πραγμάτων, όμορφων πραγμάτων. Και η τελευταία κάρτα είναι ιδέες. Καλές, όμορφες ιδέες, δυναμικότητα, είναι το χέρι του Κρόνου, είναι η εύνοια που μπορεί να έχεις αυτή την περίοδο, προκειμένου να υλοποιήσεις αυτούς τους στόχους για τους οποίους έχεις βάλει εσύ, ο καθένας ή καθεμιά από εσάς, ως στόχο για να πραγματοποιηθούν. Τα αφήνω λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε στην επόμενη μας ενότητα. Και είμαστε στο επόμενο deck, το οποίο έχει να κάνει με την βασίλισσα της φωτιάς, το βασιλιά και, και τη βασίλισσα της φωτιάς. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και έχει βγει το 15 άκτινο. Είναι σε μια κατάσταση όπου εσείς θέλετε να βάλετε στόχους επαγγελματικούς, θέλετε να πετύχετε επαγγελματικά, θέλετε να προχωρήσετε, να δείτε αλλαγές, θετικές αλλαγές, να δείτε πού σας πηγαίνει όλο αυτό, βγαίνει η φιλοδοξία σας, βγαίνει ο δυναμισμός σας, βγαίνουν όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία θέλετε να τα υλοποιήσετε. Κυρίως όμως το 15άκτινο μπορεί να έχει να κάνει επίσης και με κληρονομιές, μπορεί να έχει να κάνει με διαχείριση οικονομικών κληρονομιών κτλ. Αλλά βρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι όπου θα χρειαστεί να αποφασίσετε ποιοι είναι οι στόχοι σας, τι στόχους θα βάλετε. Αλλά είναι ένα ευνοϊκό χαρτί. Το δεύτερο ερώτημα είναι τι πρέπει να αφήσω πίσω για να φτάσω το στόχο. Και εδώ έχουν ξαναβγεί οι εραστές. Εδώ τώρα σημαίνει μια παλιά πεθαμένη αγάπη, μια επιλογή η οποία τελικά δεν ήταν ιδανική για εσάς, μήπως μια επανασύνδεση η οποία δεν έχει νόημα, διότι εδώ λέει ότι πρέπει να αφήσω πίσω κάτι για να φτάσω στο στόχο μου, διότι μου είναι κατά κάποιο τρόπο ένα εμπόδιο. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με αγάπες ή με σχέσεις οι οποίες μάλλον δεν λειτουργούν προς όφελός σας, προς το συμφέρον σας και για εσάς. Η τρίτη κάρτα είναι τι πραγματικά αφήνω πίσω για την επίτευξη του στόχου. Και αφήνω πίσω τα όνειρά μου, τα αισθήματά μου, τις ευχές μου. Αφήνω πίσω πραγματικά, τελικά, μια μικρή εξήγηση. Για να είμαι τελικά με αυτόν τον άνθρωπο, αφήνω τα πάντα. Για να μπορέσω να κάνω επανασύνδεση, να είμαι μαζί του, τελικά αφήνω τα πάντα, αφήνω τον εαυτό μου, αφήνω τις ευχές μου. Όμως, δεν χρειάζεται να είναι και ακριβώς έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Μπορούν να αλλάξουν. Ναι, διότι η σημασία έχει μία, δύο, τρεις επιλογές που θα κάνετε. Πάμε να τις δούμε. Πρώτη επιλογή λοιπόν, και είναι, πάμε να το αναλύσουμε, πάμε να τα δούμε. Το πρώτο είναι η, αυτή η κάρτα τώρα στα αγγλικά έχει μια παράξενη ονομασία, ονοματοδοσία, λέγεται integration, σημαίνει αναβάθμιση. Αναβάθμιση με το κινητό μου. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως εδώ αναφέρει και λέει ότι υποστηρίζω και αγκαλιάζω κάθε κομμάτι του εαυτού μου και όλων των υπόλοιπων ανθρώπων, επιτρέποντας έτσι να αντιληφθώ τη θετικότητα και την αρνητικότητα, αλλά να διατηρήσω όμως μία εναρμονισμένη ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο αντίθετων δυνάμεων. Φως και σκοτάδι σε απόλυτη ισορροπία. Αυτό σημαίνει λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Η ισορροπία που χρειάζεται να κρατήσετε και να δείτε μέσα σας για το τι πραγματικά είναι καλύτερο. Η ψυχή σας έχει ένα νόημα, έχει ένα μήνυμα και σας λέει για επιτυχία. Ναι, σας μιλάει ότι δεν υπάρχει κανένας μεγαλύτερος στόχος σε αυτή τη ζωή από την αγάπη. Όποιος έχει την αγάπη, πραγματικά έχει ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος.
Δεν είναι τα πλούτη. Εντάξει, καλά είναι και τα πλούτη, αλλά δεν είναι τα πλούτη όμως. Δεν είναι τα υλικά αγαθά. Είναι το αίσθημα, είναι το συναίσθημα που μας γεμίζει. Και να το θυμάστε αυτό, γιατί δεν πρέπει να εγκαταλείψετε εδώ πέρα την επιθυμία σας να ονειρεύεστε και να θέλετε να πραγματοποιήσετε πράγματα. Θα το δούμε και αυτό εδώ πέρα. Θα το δούμε πώς εξελίσσεται τελικά. Και σημαίνει ότι να εργαστείς τελικά μέσα από τους φόβους. Άρα εδώ μιλάμε για αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι ένα παράξενο πράγμα. Πολλούς από εσάς μπορεί να αφορά μια επανασύνδεση. Πολλούς από εσάς μπορεί να αφορά μια νέα αγάπη. Πολλούς από εσάς μπορεί να σημαίνει, γιατί εδώ έχει βγει ο Σκορπιός, σημαίνει αφήνω πίσω κάτι το οποίο πλέον δεν μου κάνει καλό, δεν είναι μέσα στις ευχές μου και να προχωρήσω και να βρω κάτι καινούριο, να βρω κάτι άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα όμως να αγαπήσω τον εαυτό μου, να τα βρω με τον εαυτό μου. Εδώ λοιπόν υπάρχει, εδώ έχει μια πολύ άλλη παράξενη ονομασία, στο εξωτερικό είναι πολύ καλή όσον αφορά στο να δίνουν όμορφους τίτλους. Εδώ λέγεται η αδελφότητα των ρόδων, των τριαντάφυλλων, ας το πούμε, συγγνώμη. Και μιλάει για αγάπη, για αφοσίωση, για τον μύστη και το δάσκαλο. Εσείς λοιπόν μπαίνετε, έχετε μπει, γιατί έχει και το Σκορπιό εδώ πέρα, σε ένα μονοπάτι πνευματικής αφύπνισης και πνευματικής ενδυνάμωσης. Και αυτό θα σας οδηγήσει στο δίο του νερού, που είναι αντίστοιχο αυτό εδώ πέρα, που σημαίνει μια σχέση που μπορεί να γίνει πιο στενή, μια συγχώρεση ίσως που μπορεί να χρειαστεί και μια θετική επίλυση ίσως μια σύγκρουση. Εδώ τα νοήματα είναι διάφορα. Εδώ είναι ένα τρίπτυχο και απαντιέται με αυτό εδώ πέρα και με τα υπόλοιπα βέβαια. Αν τελικά σας εγκατέλειψε, πρέπει να τον την συγχωρέσετε, αν έφυγε από μακριά σας. Αν δεν γίνεται η επανασύνδεση, πρέπει να δείτε πώς μπορείτε να συνεχίσετε αυτό το ταξίδι της ζωής, με ή χωρίς αυτόν ή αυτήν. Όπως επίσης, αν έχετε τσακωθεί, μπορεί να δείτε με ποιο τρόπο μπορεί να επέλθει η επίλυση, η θετική επίλυση, αλλά και μετά, εφόσον δεν μπορείτε να τα βρείτε, μέσα από μια θετική επίλυση να προχωρήσετε. Η επόμενη όμορφη κάρτα είναι η αγάπη και η συνεργασία. Το 26 είναι καρμικός αριθμός βέβαια και έχει να κάνει με τις σχέσεις. Εδώ λοιπόν εσείς που έχετε επιλέξει το πρώτο πακέτο είναι καθαρά θέμα αγάπης, έρωτα, καρδιάς. Αγάπη και συνεργασία. Αυτά τα δύο πρέπει να έρθουν σε μία κατά κάποιο τρόπο ισορροπία και να δείτε πώς βαδίζετε με όλη αυτή την κατάσταση και τι λύσεις μπορείτε να δώσετε. Το επόμενο είναι ο αναζητητής. Αυτός που αναζητά. Τι αναζητάτε? Οι άνθρωποι αναζητούν διάφορα πράγματα. Άλλοι δεν ξέρουν τι να αναζητήσουν. Άλλοι ξέρουν τι να αναζητήσουν, αλλά δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν. Άλλοι αναζητούν τη σοφία. Άλλοι αναζητούν την αλήθεια. Άλλοι αναζητούν να μάθουν ποιοι είναι. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδικασία εσείς οριμάζετε και μαθαίνετε ποιοι είστε εσείς, ποιος είναι ο άλλος και τι σημαίνει πραγματικά, ξέρετε. Το κλειδί σας είναι τι σημαίνει αγάπη. Τι σημαίνει αγάπη για μένα? Αγάπη σημαίνει να μένει, αγάπη σημαίνει να είμαι πιστός, αγάπη σημαίνει να είναι για μένα εκεί, να με υποστηρίζει, αγάπη είναι να είναι αληθινός, αληθινή. Αυτά είναι αυτά που θα σας βοηθήσουν να βρείτε την πραγματική υλοποίηση του σκοπού, διότι αν δεν έχετε μια πηξίδα, ένα κέντρο αναφοράς, δεν θα μπορέσετε να κάνετε καμία επίτευξη σκοπού και στόχου. Και έλα μου ντε που από διαφορετικό deck έρχεται η σοφία. Να μάθετε σε αυτή τη ζωή, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες, το νόημα είναι ένα, η σοφία, να μάθω, να γίνω σοφός, σοφότερη. Και βεβαίως μπορείτε να πάρετε ένα όμορφο μήνυμα από το σύμπαν που λέει «Είμαι αυτός που ονειρεύεται μέσα στο όνειρό μου, όνειρο μέσα σε όνειρο». Για έμπνευση. Και η επόμενη κάρτα είναι ότι ξέρετε, έχετε βοήθειες. Είναι το χέρι του ερημή, είναι η επικοινωνία σας, είναι η ειλικρίνειά σας, είναι η θεραπεία σας και έρχεται λοιπόν να βοηθήσει σε αυτή την περίοδο μάλλον της ζωής σας που τόσο πολύ έχετε ανάγκη μέσα από θετικά μηνύματα. Σας το αφήνω για εδώ για λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε στο επόμενο.
Πάμε στο δεύτερο πακέτο. Τι έχει να μας πει το δεύτερο πακέτο? Εσείς που επιλέξετε το δεύτερο πακέτο, λοιπόν. Η πρώτη κάρτα είναι τα θαύματα. Είναι η συχνότητα των θαυμάτων, όπου τα θαύματα μας βοηθάνε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας ότι είμαστε μέρος της πηγής, της θεϊκής πηγής, και ότι η πίστη μας, το σύστημά μας, οι σκέψεις μας να είναι ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν αληθινά. Τα πάντα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η ψυχή σας έχει λοιπόν επίσης ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι πρέπει να υπάρχει σκοπός. Ξέρω, λέει, τι χρειάζεται να κάνω και είμαι εδώ πέρα για να το υλοποιήσω. Ένα λεπτό μόνο, να βάλω αυτά εδώ πέρα τα οποία κατά λάθος τα μάζεψα, να τα επαναφέρω για να φαίνονται, για να προχωρήσουμε λοιπόν στα μηνύματάκια μας. Ξέρω τι χρειάζεται να κάνω, ξέρω τι χρειάζεται να υλοποιήσω. Η επόμενη κάρτα, βέβαια, έχει να κάνει με εντελώς καρμικότητα, καρμικό είναι όλο αυτό, φαίνεται εδώ, είναι ότι βγες από τη ζώνη όπου νιώθεις την ασφάλεια και ρίσκαρε. Δες πραγματικά. Μήπως τελικά μια καινούρια αγάπη σε περιμένει. Μήπως τελικά κάτι καινούριο έρχεται. Μήπως τελικά αυτή η επανασύνδεση που μπορεί να μοιάζει ακόμα και λίγο δύσκολη τελικά να υλοποιείται, ίσως μέσα από κάποιους όρους, μένει να γίνει. Μένει να απαντηθεί από εσάς ξεχωριστά τον καθένα. Διότι είναι το αστέρι. Μια ευτυχισμένη εποχή που μπορεί να έρθει μόνο θετικά και αισιόδοξα μακροχρόνια σχέδια, και ότι ξέρεις κάτι, σου λέει, είσαι στο σωστό μονοπάτι. Αυτό εδώ πέρα δεν έχει να κάνει μόνο με εραστές. Αυτό εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με ανθρώπους. Μπορεί να έχει να κάνει με μια εργασία, μπορεί να κάνει με μια δουλειά, μπορεί να έχει να κάνει με συνεργάτη, μπορεί να έχει να κάνει με ανθρώπους που εσείς αγαπάτε επίσης. Και βέβαια ζείτε αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο όπου κάτι καρμικό ολοκληρώνεται, κάτι καθαρίζει. Κάτι ολοκληρώνεται με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όπως το κάρμα, οι νόμοι του κάρμα ξέρουν να κάνουν. Και να σας πω επίσης κάτι. Κανένας δεν γνωρίζει, όσο κι αν χτυπιούνται οι άνθρωποι, τι μπορεί να γνωρίζουν, πώς το κάρμα εντός εισαγωγικών θα χτυπήσει, πώς θα ενεργοποιηθεί και πώς θα υλοποιηθεί. Αυτά υπάρχουν νόμοι στα οποία μόνο ψηλαφώντας μπορούμε να πάμε και να τους δούμε. Η επόμενη κάρτα, έχουν βγει και μια διπλή κάρτα, είναι ότι χρειάζεσαι γείωση, όπου εσείς που είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι ή όσοι από εσάς νιώθετε πολύ μεγάλη ευαισθησία, μπορείτε να συνδεθείτε με τη μητέρα φύση για γείωση και να νιώσετε ασφάλεια και δύναμη και να πάρετε αυτοπεποίθηση. Η επόμενη κάρτα είναι ο εσωτερικός ναός, που σημαίνει ότι είναι η αφιέρωση και ότι συνδέομαι με εκείνο το άνοιγμα της πύλης όπου περνάει από εκεί μέσα η καρδιά μας. Καρδιά, λοιπόν. Η επόμενη ιδιαίτερη κάρτα που θα βγάλουμε είναι ότι, μισό λεπτό, έχει βγει μια άλλη βασίλισσα εδώ. Εδώ βγαίνει το ισχυρό θηλυκό, το όμορφο θηλυκό, όπου χρησιμοποιεί επίσης και τη δική της δυνατότητα, αλλά αν θέλετε και δύναμη σαν βασίλισσα, γιατί μιλάμε για το δυναμικό εδώ πέρα, φωτιά, δύναμη, έτσι, όπου μπορεί να προστατεύει τον εαυτό της, αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Ναι, υπάρχει θλίψη. Ναι, υπάρχει κάτι το οποίο κλαίτε, κάτι το οποίο σας στεναχωρεί. Ό,τι και να είναι αυτό. Κάτι χάθηκε από τη ζωή σας, κάτι ολοκληρώθηκε, κάτι έφυγε. Ναι, μπορείτε να πενθήσετε εντός εισαγωγικών, μπορείτε να κλάψετε, μπορείτε να νιώσετε αυτό το κομμάτι, διότι είναι μέσα στη ζωή. Αλλά να ξέρετε όμως ότι κάτι όμορφο άλλο ανθίζει μετά. Δεν μας αφήνει το σύμπαν έτσι αβοήθητους. Ένα μήνυμα λοιπόν από το σύμπαν είναι ότι οι εμπειρίες που περνάω είναι το καθρέφτισμα της εσωτερικής μου κατάστασης. Αυτό που περνάω εξωτερικά είναι και αυτό που αντανακλά μέσα μου. Και μία κάρτα που είναι η προσδοκία. Οι προσδοκίες που έχουμε είναι το χέρι της Σελήνης, προσδοκίες που έχουμε όσον αφορά με τα καρμικά μας θέματα και με το θέμα του έρωτα, αλλά εδώ πέρα η προσδοκία είναι ότι προσδοκώ κάτι
και κάνω εκείνα τα οποία χρειάζονται προκειμένου να υλοποιηθούν. Σας το αφήνω για λίγα δευτερόλεπτα να το δείτε για να πάμε μετά στη τρίτη επιλογή. Τρίτη επιλογή λοιπόν, φίλες φίλοι, για το βασιλιά και τη βασίλισσα της φωτιάς. Η τρίτη επιλογή, το τρίτο πακέτο για την υλοποίηση της ευχής είναι πιστεύω. Ότι αξίζω σε αυτόν τον κόσμο, ότι έχω δώρα και ικανότητες και ταλέντα και φυσικά μια πολύ ισχυρή σύνδεση με το Θεό ή με την πηγή ή με το σύμπαν. Ένα μήνυμα από την ψυχή είναι ότι ναι, καμιά φορά αισθάνομαι τη μοναξιά, αλλά όμως πρέπει να ξέρετε ότι στην ουσία ποτέ δεν είστε μόνες, μόνοι. Ακόμα και τώρα αυτό που κάνουμε, ακόμα και τώρα εδώ πέρα μέσα από το κανάλι, μέσα από την επικοινωνία που έχουμε, σκοτώνει τη μοναξιά. Βγείτε με ανθρώπους, γνωρίστε ανθρώπους, μπορείτε επίσης να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, ώστε να μην νιώθετε αυτή τη μοναξιά. Το επόμενο είναι ότι χρειάζεται βέβαια και μία αυτοπειθαρχία για αρκετά πράγματα, στα οποία για να υλοποιήσετε τους στόχους πρέπει να έχετε αυτή την αυτοπειθαρχία. Πρέπει να μπορείτε να πειθαρχείτε σε κάποιους κανόνες, σε κάποιους νόμους, να βάλετε τον εαυτό σας να ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα. Φαίνεται σας κάνει καλό αυτό. Και βέβαια, εδώ σημαίνει διαλογίζομαι και αναλογίζομαι. Έχουν βγει οι ηχθείς, έχει βγει η Ποσειδόνια ενέργεια, που σημαίνει από πολύ μέσα από την ψυχή σας, από τα έγκατα της ψυχής σας, θα μπορέσετε να πάρετε τις απαντήσεις για το στόχο που θέλετε εσείς να πετύχετε ή για την υλοποίηση της ευχής. Ο άσος του νερού, έρωτας ή αναβίωση μιας σχέσης, μια πνευματική ανάπτυξη, πολύ ισχυρή διέστηση, καινούριο σπίτι, όχι με την έννοια του πάω κάπου αλλού σε ένα καινούριο σπίτι, αλλά με την έννοια τη συμβολική. Ένα νέο σπίτι ανοίγει, ένα νέο σπίτι λόγω έρωτα, ένα νέο σπίτι λόγω συγκατοίκησης ή μιας πολύ όμορφης φιλίας ή όμορφων πραγμάτων. Εδώ λοιπόν, στο επόμενο που μας έρχεται, αλλά ήθελα να πω προηγουμένως ότι εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολύ συναίσθημα. Εδώ είναι το άλμα πίστης. Πήγαινε, σου λέει το σύμπαν, και εγώ θα σε πιάσω. Πήγαινε, μη φοβάσαι. Κάνε αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις και εγώ είμαι εκεί για να σε βοηθήσω. Και συνέχισε να προχωράς. Συνέχισε να βρίσκεις τη δύναμή σου. Διότι, ναι, αισθάνεσαι για ένα διάστημα ότι είσαι μόνη, είσαι μόνος, δυσκολεύεσαι, αλλά υπάρχουν οντότητες, ψυχές αν θέλεις, ή άγγελοι εκεί πάνω, που είναι εκεί για να μας βοηθήσουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ναι, είναι ο καλός ο Σαμαρίτης. Εδώ δείχνει τη δική σου ικανότητα να μπορέσεις να προσφέρεις στους άλλους ακόμα και όταν αυτοί μπορεί να σε αγνοούν. Πολύ σημαντικό. Το επόμενο είναι ότι παραδίδομαι. Παραδίδομαι σε εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες από εμένα. Μιλάμε για το σύμπαν. Μιλάμε για ανώτερες δονήσεις. Και η επόμενη κάρτα είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, είναι η κάρτα της Αφροδίτης, είναι η αγάπη. Αξίζεις την αγάπη. Είναι το 38, μας κάνει 11, μας κάνει 2. Η αγάπη λοιπόν είναι μέσα στα δικά σου όρια τα οποία μπορείς να πετύχεις. Δείτε το για λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσω στο επόμενο. Και πάμε φίλες φίλοι μου αγαπημένοι τώρα στη Βασίλισσα και στο Βασιλιά Κούπα. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα. Εδώ είναι οι τρεις επιλογές. Το πρώτο ερώτημα είναι πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πού βρίσκονται αυτοί οι δυο τους. Και πέφτει ένας υπότης ξυφών, έτοιμοι να δώσετε μάχες, έτοιμοι να πολεμήσετε για αυτά τα ιδανικά σας, για αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να πολεμήσετε, για αυτά που αξίζουν να πολεμήσετε. Ναι, είναι ένα από τα ευαίσθητα ζώδια, είναι ένα από τα ζώδια τα οποία έχουν καρδιά,
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πολεμήσουν και δεν θα υπερασπιστούν τη θέση τους όταν αδικηθούν και όταν χρειάζεται και πρέπει. Το επόμενο ερώτημα είναι τι πρέπει να αφήσω πίσω για να πετύχω το στόχο μου και είναι το 3-πεντάκτηνο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να δώσω σημασία στην εργασία μου, να δώσω την υποστήριξή μου, αλλά για να μάθω όμως να πετύχω το στόχο μου, κάτι πρέπει να δω εδώ πέρα βαθύτερο προκειμένου να μπορέσω να προχωρήσω. Προκειμένου να μπορέσω μέσα από συνεργασίες αλλά και μέσα από ικανότητες που έχω να φανούν και να τις δουν οι άλλοι. Στην ουσία όμως, τι πραγματικά αφήνω πίσω είναι εδώ. Και είναι ο άσος των ξυφών που λέει ότι είμαι έτοιμος, έτοιμη να κάνω κάτι πολύ σημαντικό και να πετύχω. Αυτό εδώ σας φοβίζει. Γι' αυτό πραγματικά θέλω να το αφήσετε πίσω. Σας φοβίζει η δύναμη, σας φοβίζει ότι πρέπει να είστε δυνατοί ή δυνατές, σας φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί κάποια πράγματα να πρέπει να τα κάνετε μόνοι σας ή μόνες σας, μόνοι σας, να μπορέσετε δηλαδή να παίρνετε πρωτοβουλίες και να κάνετε πράγματα. Αυτό ίσως φοβίζει. Όταν όμως καταφέρετε και αυτό το κάνετε κτήμα σας, τότε αλλάζουν τα πράγματα και γίνεστε πολύ δυνατοί, πολύ ισχυροί και ξέρετε τι θέλετε και έχετε επιτυχία, διότι θα επιλέξετε τις μάχες, θα αναγνωριστείτε και θα προχωρήσετε με δύναμη. Πάμε στα πακέτα μας. Όσοι επέλεξαν το πρώτο πακέτο. Ένα λεπτό. Το πρώτο πακέτο μας μιλά για έναν ωραίο συντονισμό και βεβαίως είναι ο δυναμισμός. Η δύναμη, δείτε το εδώ, η δύναμη, ο μαγνητισμός. Είναι η ικανότητά μας να εναρμονίζουμε μέσα από διαφορετικά επίπεδα διαφορετικών συχνοτήτων. Μας βοηθάει να βάζουμε την πραγματικότητά μας μέσα από που δημιουργείται αυτή η πραγματικότητα μέσα από πολλά διαφορετικά στοιχεία και από γνωστά αλλά και από άγνωστα, ώστε να τα καταλαβαίνουμε, να την αντιλαμβανόμαστε και με πολύ ευκολία, χάρη, αλλά και διασκέδαση και χαρά μπορούμε να πετύχουμε αυτή την καταπληκτική εναρμόνιση εαυτού, του δικού μας εαυτού με το σύμπαν. Η επόμενη κάρτα είναι το 6 του νερού. Εδώ έχει να κάνει με καρμικότητα, μνήμες, παρελθόν, παιδική ηλικία, τραύματα, θέματα με παιδιά, αλλά όμως το 6 του νερού σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που σημαίνει ανοίγει εδώ πέρα και εναρμονίζεται ακόμα καλύτερα η καρδιά με το όλον αλλά και με άλλους ανθρώπους. Κάτι σημαντικό σημαίνει εδώ. Η επόμενη κάρτα, μια σημαντική κάρτα, είναι η μουσική. Είναι η χαλάρωση. Είναι η αγάπη για αρμονία. Είναι η αγάπη, δείτε εδώ το καθρέφτισμα, εδώ έχουμε 32, εδώ έχουμε 23. Έχουμε έναν διαφορετικό μαγνητισμό. Έχουμε μια διαφορετική μαγεία για εσάς. Φαίνεται ότι η μουσική εσάς σας εκφράζει και σας δίνει δύναμη. Σας δίνει κουράγιο να προχωρήσετε. Η επόμενη κάρτα είναι ότι πολλές φορές μέσα από μια κατάσταση που περιμένουμε ή επιθυμούμε μπορεί να μην βγει και να βγει το αποτέλεσμα το οποίο εμείς επιθυμούμε και θέλουμε. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να κάνουμε υπομονή, να βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση και τότε να ορμήσουμε και να δούμε εάν αξίζει να πολεμήσουμε γι' αυτό. Μία άλλη κάρτα είναι στο πώς εμείς εκλαμβάνουμε τον εαυτό μας και πόσο εμείς δίνουμε τη δυναμική που του αξίζει. Εδώ λέει ότι διαθέτω όλα εκείνα τα δώρα όπου η ψυχή μου γνωρίζει αλλά και μπορεί και γεμίζει από αυτά τα δώρα και υποφελείται από αυτά τα δώρα αλλά και από άλλους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο δρόμο μου και με βοηθούν. Ο ερημίτης. Πολλές φορές τα ζώδια του νερού είναι πραγματικότητα αυτό. Αναζητούν τη μοναξιά ή τη μοναχικότητα ώστε να μπορέσουν να καθρεφτήσουν την εσωτερική τους ζωή
την ψυχή τους, αλλά και όχι μόνο αυτό, αλλά να βρούνε εκείνο και το επίπεδο της δημιουργικότητάς τους. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές οι εκκεντρικοί που λέμε καλλιτέχνες ή οποιαδήποτε μορφή καλλιτέχνη χρειάζεται να περάσει πολλές ώρες με τον εαυτό του και μόνος του, προκειμένου ή μόνη της, προκειμένου να μπορέσει να στοχαστεί, να διαλογιστεί και να καταφέρει να πετύχει εκείνα τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα τα οποία θέλει. Διότι εδώ φαίνεται ότι έχουμε μία πολύ καλλιτεχνική φύση. Παραδείγματος χάρη, κάποιος για να ακούσει μουσική χρειάζεται ίσως να είναι και μόνος του, να ακούσει τη μουσική που του αρέσει. Δεν αρέσει όλα τα είδη μουσική σε όλους. Ή, πάνω σε χάρη, για να μπορέσει να ζωγραφίσει ή να γράψει ή να κάνει οτιδήποτε, χρειάζεται εκείνες τις μοναχικές στιγμές με τον εαυτό του. Το επόμενο είναι ότι ναι, αξίζεις. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που το σύμπαν να μην τον αγαπά. Και σένα λοιπόν ο κόσμος και το σύμπαν σε αγαπά και μάλιστα σε φωτίζει κιόλας σε αυτή εδώ πέρα το θρόνο, την καρέκλα, για να δείξει ότι αξίζεις. Ναι, αξίζεις πραγματικά πάρα πολύ. Και θα πετύχεις τους στόχους σου γνωρίζοντας λοιπόν ότι έχεις εκείνη την ισχυρή αξία και αγαπάς τον εαυτό σου. Τότε θα προχωρήσεις. Και βέβαια, εδώ δείχνει ότι καμιά φορά το σύμπαν λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα όταν έχουμε πολύ χαρά και πολύ διασκέδαση. Σαν να περνάει ο χρόνος δηλαδή πολύ γρήγορα. Γιατί περνάει γρήγορα? Γιατί πολλές φορές μπορεί να περνάμε πάρα πολύ καλά. Πώς πολλές φορές όταν είμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και λέμε δεν περνάει με τίποτα ο χρόνος και περιμένω και περιμένω, ενώ όταν περνάμε πολύ καλά είναι σαν να γίνεται συμπίεση του χρόνου. Ακριβώς αυτό είναι. Και βέβαια, ευχάριστα νέα είναι το χέρι της Σελήνης. Κάποια ευχάριστα νέα, κάποια ευχάριστα πράγματα έρχονται αυτό το διάστημα να συντονιστούν με σένα και να σου δείξουν ότι υπάρχει τελικά και μία βελτίωση των συνθήκων. Δείτε το για λίγα δευτερόλεπτα. Όσοι επέλεξαν λοιπόν τη δεύτερη επιλογή. Η εξουσία λοιπόν. Εδώ έχει να μας πει ότι η πραγματική εξουσία είναι ισχυρή και δυνατή, αλλά όμως μπορεί να είναι σοφή, αποδεκτική, αποδέχεται δηλαδή, και αρκετά και αρκετή δόνηση αγάπης. Και βέβαια έχει να μας πει ότι η πραγματική εξουσία έχει θετικές ποιότητες, όχι αρνητικές ποιότητες. Το μήνυμα από την ψυχή είναι η αλλαγή. Ναι, αλλάζουν τα πράγματα και καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν μεγαλώνει, τίποτα δεν προχωρά χωρίς κίνηση. Αν δεν υπάρχει κίνηση, υπάρχει στασιμότητα, υπάρχει ένας μικρός θάνατος. Η επόμενη κάρτα είναι ότι έχει πίστη για τα όνειρά σου. Θα πραγματοποιηθούν. Κάνε υπομονή, έχει πίστη. Θα γίνουν όλα αυτά τα οποία εσύ ονειρεύεσαι και επιθυμείς. Διότι μέσα από δημιουργικότητα και μέσα από όμορφες καταστάσεις και μέσα από επικοινωνία, μέσα από χαρά, μέσα από ενέργεια, μέσα από θεραπεία, μέσα από εκφραστικότητα, όλα αυτά θα έρθουν και θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Έρχεται και ο ήλιος εδώ πέρα, δυνατός, με ευτυχισμένη κατάληξη, νέες ιδέες, θαυμάσεις, νέες ιδέες που οδηγούν σε μεγάλη επιτυχία και έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου πραγματικά, διότι το έχεις. Το επόμενο είναι ο δικαστής. Η δικαιοσύνη που λένε. Εδώ υπάρχει μια ζυγαριά. Είναι αυτή η οποία ζυγίζει το δίκαιο με την αγάπη. Και προσπαθεί να κάνει μια εξίσου κατάλληλη διαμονή των δύο δυνάμεων αυτών. Ίσως στην αρχή να μην το καταλαβαίνετε. Αλλά όμως, πολλές φορές, η αγάπη μπορεί να οδηγήσει και σε καταστροφικές συνέπειες. Ή μπορεί να οδηγήσει και μέσα από δύσκολες καταστάσεις σε συνέπειες άσχημες για εμάς και εξελίξεις. Η επόμενη κάρτα είναι το perception που λένε. Πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τον κόσμο? Τι σημαίνει κόσμος για μας? Τι σημαίνει αγάπη? Τι σημαίνει δημιουργικότητα? Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα που είπαμε? Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Γιατί ο καθένας, η καθεμιά από μας έχει τη δική της πραγματικότητα, το δικό του σύστημα πεπιθήσεων για το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο και πώς φιλτράρει τον κόσμο. Η επόμενη κάρτα από το σύμπαν είναι ότι αφήνω ό,τι σκιά υπάρχει από το παρελθόν μέχρι να δω κάποιον καινούριο για πρώτη φορά μέσα από τα μάτια της αγάπης. Την επόμενη φορά δείτε τον άνθρωπο με τον οποίο είχατε δυσκολίες ίσως μέσα από μάτια αγάπης. Και βεβαίως έρχεται εδώ αυτή η κάρτα η οποία μιλάει για συμφιλίωση. Είναι η στιγμή, το χέρι της Αφροδίτης, είναι η εποχή, είναι η στιγμή που έρχεται η Αφροδίτη να εξορροπήσει, ίσως να το πω έτσι, λίγο τον Άρη που είναι στον κρυό, λίγο το πολεμικό και να γίνει πιο με περισσότερο αγάπη και σύνεση και συνεννόηση ή οποιαδήποτε επικοινωνία που μπορεί να έχει με τους ανθρώπους. Η υλοποίηση λοιπόν της ευχής περνάει μέσα από αυτές τις αλχημικές ιδιότητες και καταστάσεις για εσάς. Σας αφήνω λίγα δευτερόλεπτα. Και το τρίτο πακέτο. Όσοι επέλεξαν το τρίτο πακέτο, λοιπόν. Δείτε τι όμορφη κάρτα. Είναι η συχνότητα της αλλαγής. Η υποστήριξη του να αντιλαμβανόμαστε βαθιά ότι ζούμε σε έναν κόσμο, ο οποίος, και μια φύση βέβαια, η οποία πάντα αλλάζει εμάς αλλά και τη ζωή μας. Όπου πρέπει να μάθουμε να αφήνουμε τον εαυτό μας, να αποδεχόμαστε τη διαδικασία του κόσμου, του σύμπαντος για το πώς λειτουργεί και να αφήνουμε αυτές τις αλλαγές να υλοποιηθούν με χαρά και χάρη και ευκολία. Αλλαγές λοιπόν, η δυνατότητα των αλλαγών. Η ψυχή μας έχει να μας πει λοιπόν εδώ ότι υπάρχει η υπηρεσία. Εδώ σημαίνει ότι χαίρομαι και νιώθω πολύ καλά όταν βοηθάω τους άλλους ανθρώπους. Το επόμενο είναι ότι ναι, βρίσκομαι σε μια κατάσταση διδασκαλίας και μάθησης. Και διδάσκω, αλλά και μαθαίνω. Αυτά είναι πάντα αλληλένδετα και δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντα. Δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να είναι μόνο δάσκαλος, πρέπει να είναι όμως και μαθητής. Η επόμενη κάρτα είναι ότι ναι, αξίζεις. Είσαι πολύ καλός, πολύ καλή και έχεις όλες εκείνες τις δυνατότητες προκειμένου να προχωρήσεις και να συνεχίσεις και να πετύχεις τους στόχους και να υλοποιήσεις αυτά τα οποία θέλεις. Η επόμενη κάρτα είναι το 5 του αέρα. Πρόσεξε κάποιες επιλογές. Μην παίρνεις διαφυστικές αποφάσεις. Μάθε ότι μπορείς από εμπειρία από αυτή την κατάσταση και δες πολλές φορές και τα κίνητρα των άλλων. Ναι, δυστυχώς υπάρχει ανταγωνισμός και τα κίνητρα των άλλων δεν είναι και τόσο καλά. Προστατεύοντας όμως τον εαυτό σου, μπορείς να προχωρήσεις και βάζοντας όρια. Και βεβαίως υπάρχει και ο εραστής εδώ πέρα. Υπάρχει το πάθος και η αφοσίωση. Υπάρχει για κάτι ή για κάποιον με το οποίο μπορεί αυτή η αγάπη να ανθίσει και είναι η κινητήριος δύναμη για σένα και σου δίνει δύναμη για να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου. Θες αγάπη λοιπόν. Πρόσεξε, μη γίνεις εργασιομανής. Ναι, η δημιουργικότητα είναι ωραία, όλα τα πράγματα είναι ωραία, η δημιουργία να κάνουμε, αλλά δώσε χρόνο μας και στον εαυτό σου προκειμένου να ξεκουραστείς και να πάρεις δυνάμεις. Το σύμπαν λέει είναι ότι εδώ λέει ότι είμαι εκείνη η όμορφη αγαπησιάρικη, στο πούμε, ενέργεια από το σύμπαν. Ανήκω λοιπόν κι εγώ σε αυτή την όμορφη αγαπησιάρικη ενέργεια. Και τέλος έχει βγει το άγχος. Ναι, αγχώνες για πολλά πράγματα. Δεν λέμε ότι είναι άδικο ή ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Διότι αγχωνόμαστε για να πετύχουμε, για να κάνουμε, για να φτάσουμε, για να βάλουμε τους στόχους μας, για να υλοποιήσουμε την ευχή μας. Και υπάρχει αρκετό άγχος. Αλλά όμως, ας δημιουργήσουμε μια κατάσταση τέτοια, ώστε αυτό το άγχος να γίνει πιο ανάλαφρο και πιο δημιουργικό για εμάς. Λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε στην επόμενη
Βασίλισσα και Βασιλιά. Και πάμε τώρα στο τελευταίο ζευγάρι που είναι το Ξυφών, Βασιλιάς, Βασίλισσα Ξυφών και να δούμε τι χρειάζεται για να υλοποιηθεί η ευχή, η σκοπός ή ο στόχος. Πού βρίσκεστε τώρα ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα? Εν μέσω νέων λοιπόν, περιμένετε κάποια νέα να υλοποιηθούν, κάποια νέα να ακούσετε, γρήγορα θα έρθουν αυτά τα νέα και κυρίως ίσως επαγγελματικής φύσεως. Τι πρέπει να αφήσω για να φτάσω στο στόχο και είναι πολλές φορές η ψωροπερηφάνεια, να το πούμε. Ή εκείνος ο εγωισμός που δεν μας αφήνει ή που λέμε εγώ, όχι, δεν θα κάνω πίσω ή εκείνος αν θέλει. Αλλά αυτό όμως σας εμποδίζει να κάνετε τα ξεκινήματα που θέλετε και να αναγνωριστεί η πραγματική σας αξία και η πραγματική σας δύναμη. Η επόμενη κάρτα είναι τι πραγματικά αφήνω πίσω τελικά. Και αυτό είναι η δόξα σας, είναι ο ήλιος σας, είναι η θετική σας ενέργεια. Τελικά μειώνετε εσείς τον εαυτό σας παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Δεν μιλάμε για την ταπεινότητα με την κακή την έννοια, αλλά μιλάμε ότι βάζετε εσείς εμπόδιο στον εαυτό σας, στα θέλω σας και σε αυτό το οποίο πραγματικά θέλετε εσείς να υλοποιήσετε και να γίνετε. Και πάμε τώρα να δούμε τις κάρτες 1, 2, 3, τι επιλέγετε. Όσοι επέλεξαν το πρώτο deck, είναι η θεραπεία. Εδώ σημαίνει θεραπεύω. Συντονίζομαι με εκείνες τις συχνότητες της θεραπείας, όπου μπορώ και ανανεώνω την ενεργειά μου αλλά και την υγεία μου και νιώθω ότι μέσα από τις αισθήσεις μου και την εναρμόνιση έρχονται νέες πληροφορίες, λαμβάνω νέα πράγματα. Αλλά η ουσία είναι όμως η θεραπεία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό εδώ απαιτεί θεραπεία ώστε να είναι σε ένα πιο υγιές σκοπό για να μπορέσετε να υλοποιήσετε την ευχή και να πετύχετε. Στη ζωή πρέπει να δεχόμαστε κάποια πράγματα. Να μαθαίνουμε ότι το να αποδεχόμαστε τα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι το ίδιο θεραπευτικό. Αντί να προσπαθούμε να κοντρολάρουμε τις καταστάσεις που είναι πέρα από τις δικές μας δυνατότητες, τότε έχουμε μπει σε ένα είδος θεραπείας. Ναι, έρχονται επιτυχίες. Έρχονται πράγματα τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Μπορείτε να πετύχετε μέσα λοιπόν από αυτό την αξία σας και τη δύναμή σας. Και τη λάμψη σας κυρίως που φαίνεται την έχετε περιορίσει. Μία επόμενη κάρτα είναι ότι ναι, υπάρχει γαλήνη, ικανοποίηση, ευτυχία. Μπορείτε να νιώσετε την ευτυχία και μια ολοκλήρωση ίσως ενός σχεδίου. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνουν και τα τέσσερα ταυτόχρονα. Μπορεί να σημαίνει ότι συμβαίνουν ένα από όλα αυτά ή και όλα μαζί. Αλλά όμως το τέσσερα της φωτιάς σημαίνει μια πολύ καλή ανάπτυξη του εαυτού σας. Και βέβαια, ναι, βγαίνει το 11 εδώ, ένας κυρίαρχος αριθμός. Έχει να κάνει με τις δικές σας πρωτοβουλίες, αλλά σημαίνει και αγγελιαφόρος του φωτός. Σημαίνει ότι η πνευματικότητά σας είναι πολύ ισχυρή αυτό το διάστημα και για να υλοποιήσετε το σχέδιο πρέπει να περάσετε μέσα από ενέργειες και να καταλάβετε ποια είναι η πνευματικότητά σας και τι σημαίνει πνευματικότητα και τι σημαίνει φυσικά αριθμός 11. Πολλές φορές σας αρέσει να το παίζετε θύμα, αλλά όμως, εδώ σημαίνει ότι σε ένα υγιές σύστημα μπορείτε να βάζετε όρια και να θεραπεύετε τον εαυτό σας, γι' αυτό βγήκε η θεραπεία εδώ, και να μην νιώθετε θύμα καταστάσεων ή ανθρώπων. Να μην τους αφήνετε, να βάζετε όριο. Να μην αφήνετε άλλους να σας βάζουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και φαίνεται ότι αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι για την επιτυχία σας, αυτό που θέλετε να κάνετε. Και βέβαια εδώ είναι πάλι βγήκε το... Βγήκε το η θεραπεία και το κλειδί το οποίο έρχεται από το πουθενά και υλοποιείται μέσα από άλλες διαστάσεις. Τι παράξενη εικόνα τώρα. Κάποιος εδώ να φυσάει, δείτε το, φυσάει και βγαίνει ένα κλειδί και υλοποιείται. Είναι το κλειδί της υλοποίησης. Είναι το κλειδί που θα ανοίξει αυτά τα οποία θέλετε εσείς και να τα πετύχετε. Η επόμενη κάρτα που είναι από το σύμπαν είναι ότι η ύπαρξη της αγάπης στη ζωή μου πάντα θα διώχνει το φόβο. Το ξαναλέω, είναι πολύ όμορφο αυτό.
Η ύπαρξη της αγάπης στη ζωή μου πάντα θα διώχνει το φόβο. Διώξτε το φόβο, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο σας περιορίζει και σας φοβίζει. Και ναι, θα έχετε δυσκολίες. Δεν θα είναι εύκολα, γιατί είναι και ο Κρόνος εδώ. Θα έχετε προκλήσεις, θα έχετε δυσκολίες. Αλλά ο Κρόνος όμως πάντα βοηθάει αυτούς τους οποίους προσπαθούν. Έχετε τη δύναμη λοιπόν, έχετε τον ήλιο, έχετε την ενέργεια, έχετε τη θεραπεία. Προχωρήστε για να πετύχετε. Σας το αφήνω λίγα δευτερόλεπτα για να προχωρήσουμε στο επόμενο. Στο δεύτερο λοιπόν deck. Όσοι επέλεξαν το δεύτερο deck. Η γη μας. Όχι η γη μας. Ο γιος μας. Λοιπόν, η γη μας. Όπου η ενέργεια της γης, γιατί έχει ενέργεια η γη, ενεργοποιεί τη βαθιά μας σύνδεση που έχουμε με τον ορατό κόσμο της γης, με την άβρα της γης, δείχνοντας σε μας πόσο όμορφος πλανήτης είναι η γη και φυσικά να μας δείξει όχι μόνο σε φυσικό επίπεδο αλλά και σε πνευματικό επίπεδο ότι η γη μας θεραπεύει, είναι εκεί για εμάς και είμαστε τα παιδιά της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται λοιπόν η γη εδώ πέρα για να σας δώσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το επόμενο είναι η υπερηφάνεια. Ναι, αγαπάω τον εαυτό μου λέει εδώ. Και φυσικά βλέπω σαν ένα καθρέφτισμα πραγμάτων που έχουν και οι άλλοι άνθρωποι. Πολλές φορές κάποιες ιδιότητες που έχω εγώ τις έχουν και άλλοι άνθρωποι. Αλλά δεν πρέπει να αφήσω όμως την περηφάνεια μου να με τυφλώσει και να νομίζω ότι είμαι εγώ και κανένας άλλος. Εδώ έχουν βγει δύο κάρτες που είναι ότι ένας νέος, όμορφος, ρομαντικός κύκλος ξεκινάει και εδώ πέρα πάλι βγαίνει, τυχαίο δεν νομίζω, μην αφήνεις την περηφάνεια ή αυτό που λέμε την ψευτοπερηφάνεια να μπαίνει εμπόδιο στο δρόμο σου προς την υλοποίηση των στόχων σου, γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι ένα εμπόδιο εδώ. Το επόμενο είναι το άρμα. Επίτευξη, αυτοπιθαρχία, θέληση αλλά και δημόσια αναγνώριση έρχονται εφόσον όμως αντιληφθείς ότι δεν χρειάζεται αλαζονία εδώ πέρα. Ναι, να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά και τον αγαπάς τον εαυτό σου. Και πρέπει να τον αγαπάς τον εαυτό σου. Και έτσι δίνεις μεγαλύτερη αξία στον εαυτό σου και μέσα από τη δική σου δυναμική πετυχαίνεις τους στόχους σου και τα πράγματα. Όμως, να αντιληφθείς και κάτι. Είσαι ένας άγγελος. Ένας άγγελος επί της γης, όπου έχει και ένα στόχο πέρα από τους άλλους, τους δικούς σου προσωπικούς στόχους, είναι να βοηθήσεις ανθρώπους άλλους χωρίς όμως να περιμένεις ανταπόδοση. Χωρίς να περιμένεις ακόμα ούτε ένα ευχαριστώ. Εσύ θα κάνεις, θα βοηθήσεις, θα υποστηρίξεις και άσε τα πράγματα να κυλήσουν όπως ξέρει πολύ όμορφα η γη να τα αφήνει στη φύση να προχωράνε τα πράγματα. Ναι, είσαι ανυπόμονος, ανυπόμονη καμιά φορά. Βιάζεσαι, θες να πετύχεις. Θες να κάνεις γρήγορα κάποια πράγματα. Θες να αγγίξεις άλλους πλανήτες, άλλες διαστάσεις, άλλα πράγματα. Κάνε υπομονή. Θα έρθει η στιγμή. Έτσι χρειάζεται και με την υλοποίηση της ευχής και με τους στόχους σου. Και βέβαια, εδώ είναι ένα όμορφο μήνυμα που λέει ότι όταν αποδέχουμε την αγάπη του σύμπαντος και σαν έναν από τους κύριους δασκάλους μου, τότε πάντα θα οδηγούμε πίσω στο φως. Θα οδηγούμε πάντα στο φως. Θα μου οδηγεί πάντα το φως. Και εδώ βγήκε αυτή η κάρτα. Η Ιδονή. Η Ιδονή λοιπόν είναι μια καλή κάρτα. Ιδιαίτερη βέβαια. Που έχει να κάνει με την Αφροδίτη. Στις γυναίκες αναφέρεται στο ιδονικό αυτό πλάσμα. Περπατάει, γοητεύει, προχωράει, το δυναμισμό της, οτιδήποτε είναι αυτό που μαγνητίζει. Στο δε άντρα είναι αντίστοιχο το ίδιο, είναι η επικοινωνία του, η εφραδιά του, η κορμοστασιά του, η άποψή του, ο τρόπος που εκφράζεται, δημιουργούν μια άβρα ιδιαίτερου ερωτισμού όπου ο ένας ελκύει τον άλλον. Οι άντρες ελκύουν τις γυναίκες και αντίθετα οι γυναίκες ελκύουν τους άντρες μέσα από τον ερωτισμό τους. Ο ερωτισμός έχει πολλές εκφράσεις. Άρα, για την υλοποίηση των στόχων εδώ πέρα,
περνάμε μέσα από διάφορες διαστάσεις και καταστάσεις. Και μία από αυτές, ναι, είναι και ο ερωτισμός, είναι και η υπερηφάνεια, είναι και η αγάπη για τον εαυτό μας και να είμαστε υπομονετικοί. Πολύ ωραία. Να πάμε στο επόμενο μήνυμα. Τρίτο deck λοιπόν και τελευταίο, να δούμε εδώ, η έννοια του γρήγορου, του επίγοντος. Μας καλεί λοιπόν αυτή η κάρτα να προσεγγίσουμε κάποιες άλλες πραγματικότητες, ίσως λίγο πιο παιδικές, με παιδική συμπεριφορά και πιο αθώες, για να παρατηρήσουμε αλλά και να θαυμάσουμε την ομορφιά η οποία υπάρχει σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Εδώ το emergence έχει να κάνει επίσης, όχι με το emergency, δηλαδή με την έννοια του επίγοντος, αλλά έχει να κάνει με το άνοιγμα, έχει να κάνει με την επέκταση, έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα. Πολλές φορές όταν ήμασταν παιδιά που παίζαμε ανέμελα, δεν φοβόμασταν, ήταν μια κατάσταση εκστασιακή ίσως για μας, χωρίς να νοιαζόμαστε για τίποτα, χωρίς έγνοιες, χωρίς προβληματισμούς. Πολύ καλό. Από την άλλη, χρειάζεται να δούμε σε μια κατάσταση και τις δύο πλευρές και να δείξουμε τη συμπάθειά μας στον εαυτό μας, αλλά και στην άλλη πλευρά, και στον άλλον άνθρωπο. Και βέβαια, κάτι καινούριο γεννιέται, κάτι όμορφο καινούριο ξεκινάει στη ζωή σας. Οι στόχοι σας, ο σκοπός σας, αυτά που θέλετε να πετύχετε, φαίνεται ότι έρχονται με δύναμη. Και βέβαια, ναι, έχουμε και τη δικαιοσύνη. Δίκαιες αποφάσεις, λογικές αποφάσεις. Κάνε, λέει, αυτό που ξέρεις ότι είναι σωστό. Υπερασπίσου όμως τα πιστεύω σου. Βάλε τον εαυτό σου σε μια κατάσταση όπου να υλοποιήσεις πράγματα, να πετύχεις πράγματα. Μην το αφήσεις. Και βέβαια, ναι, ηγετόπουλο, αρχηγόπουλο που λέμε. Πρέπει να μπεις στη διαδικασία του ηγέτη. Για να πετύχεις, πρέπει να γίνεις ηγέτης, να πάρεις πρωτοβουλίες, να δεις τι γίνεται. Ο Σαμποτέρ, πολύ παράξενη κάρτα. Εδώ έχει να κάνει με τους φόβους, αλλά και την εσωτερική ενίσχυση του εαυτού μας. Καθώς επίσης και τι αλλαγές μπορούμε να φέρουμε στη ζωή μας. Ο Σαμποτέρ επίσης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που τη συναντάμε και στην αστρολογία. Είναι μια από τις τέσσερις καταστάσεις τις δύσκολες που σημαίνει το αυτοσαμποτάζ. Αν σταματήσετε και θεραπεύσετε το αυτοσαμποτάρισμα σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν είμαι καλός, δεν είμαι καλή, δεν είμαι όμορφος, δεν είμαι όμορφη, είμαι χοντρός, είμαι χοντρή, είμαι εκείνο, είμαι τ' άλλο, αυτό είναι σαμποτάρισμα. Αν νιώθεις κάπως, άλλαξε το. Αν νιώθεις ότι χρειάζεται να κάνεις δίαιτα, κάνε δίαιτα. Αν νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις γυμναστική, κάνε γυμναστική. Αλλά μην αυτοικτήρεσαι, μην αυτοσαμποτάρεσαι. Η επόμενη κάρτα είναι, ναι, και οι ενοχές. Το έφαγα αυτό το γλυκό, την έφαγα αυτή τη μερέντα. Πώς πάχυνα, πώς έγινα. Και νιώθουμε ενοχές. Οι ενοχές έχουν πολλές ποιότητες και πολλές μορφές που μπορούν να υλοποιηθούν και να εκφραστούν μέσα σε ένα σύστημα. Αλλά εδώ λέει ότι πρέπει να, για να προχωρήσετε βέβαια έτσι, πρέπει αυτές οι ενοχές να θεραπευτούν. Μην νιώθετε ενοχές για κάθε τι στη ζωή σας. Νιώστε ενοχές μόνο όταν κάνετε κάτι πολύ άσχημο και πολύ κακό. Εδώ λέει, επιλέγω να μάθω μέσα από τη διαδικασία της αγάπης. Μήνυμα από το σύμπαν και το τελευταίο, όπα, είναι το γόητρο. Ήλιος εδώ, το χέρι του Απόλλωνα εδώ, ήλιος. Το γόητρο έχει να κάνει με τη διασημότητα, έχει να κάνει με τη δυναμική σας, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία εσείς θέλετε να υλοποιήσετε και να φέρετε μπροστά λοιπόν σας στόχο που έχετε βάλει και μπορείτε να τον πετύχετε. Αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, αυτό ήτανε. Ήταν νομίζω ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Ελπίζω να σας άρεσε, να πήρατε εμπνεύσεις, να πήρατε όμορφες έτσι εικόνες, να εμπνευστήκατε θετικότητα, να πήρατε τα μηνύματα, να άνοιξαν κλειδιά για το πώς μπορείτε να υλοποιήσετε κάποιες από τις ευχές σας, τους στόχους σας. Και εδώ θα σας αφήσω, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά.
Εννοείται θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Να περνάτε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.